Δέσποινα Βανδύ, σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του Star, είναι το πρόσωπο που βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας για την παρουσίαση του νέου σοου τραγουδιού και μεταμφίεσης που ετοιμάζει το κανάλι του Αμαρουσίου. Η τραγουδίστρια έκλειψε τις εντυπώσεις στην παρουσίαση της Eurovision και οι υπεύθυνοι βλέπουν στο πρόσωπό της την παρουσιάστρια. Lady Gaga, Stevie Wonder, Michael Jackson. Ο Αντένα έχει δείξει πως πιστεύει τραγουδιστές σε αυτές τις θέσεις. Στην αρχή την έκανε με επιτυχία ο Σάκης Ντουρβάς στο X Factor. Ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκε πολύ κοντά στην παρουσίαση του Top Chef και σήμερα έρχεται η Δέσποινα Βανδύ. Τα ραντεβού διαδέχονται το ένα το άλλο. Σήμερα στο στούντιο βρέθηκε η Βικτόρια Χαλκίτη για μια πρώτη συζήτηση για τη συμμετοχή της. Δεν ξέρω τίποτα. Έχω ένα ραντεβού. Τώρα τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Θα δούμε. Θα δείξει. Το οτιδήποτε γίνεται ευχάριστο. Για μένα είναι ό,τι καλύτερο, ειδικά στις δύσκολες εποχές. Το οικονομικό θα ήταν κομμάτι το οποίο θα σας έκανε να το κάνετε ή να μην το κάνετε? Δεν πιστεύω, δεν πιστεύω. Τώρα πλέον έχουν αλλάξει πάρα πολύ καιροί, οπότε κοιτάζουμε άλλα πράγματα. Πρώτα να ευχαριστιόμαστε και να περνάμε καλά και μετά όλα τα άλλα. Δυνατά για την Επιτροπή παίζουν και ο Αντώνης Ρέμος αλλά και ο Γιώργος Μαζωνάκης, αφού μία θέση θα ανήκει σε έναν τραγουδιστή. Το ενδεχόμενο να βρεθεί στην Επιτροπή Δέσποινα Βανδύ, αν δεν κλείσει για την παρουσίαση, είναι μεγάλο. Η λίστα με τα υποψήφια ονόματα διαμορφώνεται καθημερινά. Διπλή συνάντηση έκανε ο ηθοποιός Χρήστος Σιμαρδάνης. Βρέθηκε για το αμάρτημα, ενώ του έγινε κρούση και για το σοου. Ήμουνα για μονόλογο εδώ. Αλλά με το που μπήκα έγινε διπλός. Ο βασικός λόγος είναι το αμάρτημα. Υπάρχει πάρα πολύ καλή πρόθεση να γίνει. Και γιατί να μην υπάρχει? Είναι ένα σύριαλ το οποίο έμεινε στον αέρα, δεν ολοκληρώθηκε και καλό ήταν να ολοκληρωθεί. Ήταν η μόνη ελληνική κωμωδία. 8 θα είναι οι διαγωνιζόμενοι στο νέο σοου και θα καλούνται κάθε Κυριακή να μεταμορφώνονται. Τετραμελή θα είναι η επιτροπή, αποχώρηση δεν θα υπάρχει. Ενώ πολύ κοντά στο να κλείσει για την επιτροπή είναι η Μπέση Μάλφα. Ραντεβού για τη συμμετοχή στο σοου έχει κάνει η Τζένι Μπότσι, ενώ θέλουν και την Νατάσα Καλουγρέιδη. Ακούγεται πολύ γαργαλιστικό για έναν ηθοποιό. Πάρα πολύ γαργαλιστικό για να το πει, το κόνσεπτ, όλα αυτά που σου ζητάνε να κάνεις. Εγώ έχω ένα τεχνικό πρόβλημα, γιατί αυτό είναι ζωντανό όπως ήταν το dancing. Νομίζω είναι στην ώρα του dancing κιόλας, ναι. Και εγώ εκείνη την ώρα μέχρι τον Βαΐον έχω θέατρο. Ο Χρήστος Σιμαρδάνης μάλιστα δεν έκλειψε πως οι οικονομικές δυσκολίες και για εκείνον είναι πολλές. Τεράστιο πρόβλημα. Τα έσοδά μου έχουν. Είχα κάνει το λάθος, ας πούμε, το σφάλμα εισαγωγικά να νομίζω πως θα είναι τα πράγματα συνεχώς έτσι ή για αρκετό καιρό έτσι. Έκανα υπερβολές, έκανα βλακίες και τώρα είμαι ανοιγμένος σε αυτές τις υπερβολές. Ανοιχτή σε προτάσεις είναι όλοι, αφού η εποχή δεν προσφέρεται για ξεκούραση.